κεντρική ιδέα είναι ένα άτομο που ισορροπεί με τον εαυτό του. Το ζητούμενο για μένα ήταν να έρθω όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κεντρική ιδέα, να παραμείνω πάνω στην μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες. Και έτσι έφτασα τις τελευταίες 3 μέρες να είμαι περίπου 7,5 ώρες πάνω στην μπάλα, μέχρι να καταφέρουμε να γίνουμε ένα. Πολλές φορές αισθανόμουν ότι η μπάλα ήταν καρφωμένη, ότι δεν μπορούσα να μετακινηθεί μετά από πολλές ώρες παραμονής μου πάνω στην μπάλα, ότι είναι δύσκολο να κυλήσει. Αυτό που κατάλαβα πάρα πολύ καθαρά κατά τη διάρκεια της performance ήταν ότι ο θεατής έβλεπε αυτό που εκείνη την ώρα είχε ανάγκη ο ίδιος. Δηλαδή, κάποιοι με έβλεπαν πάρα πολύ ισχυρό πάνω στην μπάλα, κάποιοι με έβλεπαν πάρα πολύ αδύναμο, κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτό που βλέπουν τους ηρεμεί και κάποιοι ήθελαν να με σπρώξουν να πέσω από την μπάλα. Όταν ήμουν πάνω στην μπάλα σε στιγμές ηρεμίας και δεν είχα μετακίνηση, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να πάω προς τα πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Υπάρχει το σημείο της έκπληξης. Υπάρχει η προσδοκία, η αναμονή για κάτι που θα συμβεί. Και αυτό το κάτι μπορεί να είναι τα πάντα. Μπορεί να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται το κοινό, θεωρώ, και ταυτίζεται με το επόμενο, με το αναπάντεχο, με αυτό που θα συμβεί. Και ο καθένας ακουμπάει τη δική του δύναμη, αδυναμία, και γι' αυτό θεωρώ ότι ουσιαστικά το κοινό με οδήγησε στο να μείνω όλες αυτές τις ώρες πάνω στην μπάλα. Ήταν σαν να μου έλεγαν, ωραία, μην πέσεις, γιατί μαζί με σένα θα παραμείνουν και όλα μας τα όνειρα σε μια ισορροπία.